Σε λίγες ημέρες θα χτυπήσει πρώτο κουδούνι και οι μαθητές με τους γονείς τους προσέχονται τις ημέρες αυτές στα βιβλιοπωλεία για να αγοράσουν τα απαραίτητα για τη νέα σχολική χρονιά. Σύμφωνα με τους βιβλιοπόλες, οι τιμές σε σχέση με πέρυσι είναι στα ίδια επίπεδα, ενώ υπάρχει τόσο επάρκεια όσο και ποικιλία ώστε να ικανοποιεί κάθε οικονομική δυνατότητα. Φέτος η κυβέρνηση έχει θέσει σε ισχύ το νέο μέτρο καλάθι των μαθητών. Σε αυτό περιλαμβάνονται τις κατηγορίες προϊόντων: σχολικές τσάντες, κασετίνες, τετράδια και απαραίτητα για τη νέα χρονιά. Έχει ξεκινήσει η κίνηση ήδη από τον Αύγουστο, από τις αρχές Αυγούστου. Οι περισσότεροι προτιμούν να έρθουν νωρίτερα για να βρουν τη τσάντα που επιθυμούν. Διαφορετικά μπορεί, ας πούμε, να μην βρουν αυτό που θέλουν. Υπάρχει και μια έντονη κινητικότητα από το e-shop, που από το e-shop υπάρχουν πολλές πωλήσεις, τσάντες, σχολικά κτλ. Συγκεκριμένα για μένα, για μας, για τα βιβλιοπωλεία Πάπυρος, επειδή κάνουμε κατευθείαν εισαγωγές από τα εργοστάσια της Ευρώπης για τα σχολικά, είναι πάνω κάτω το ίδιο. Δηλαδή έχει μια πολύ μικρή απόκληση 2-3% που εμείς σαν καταστήματα προσπαθούμε να απορροφήσουμε αυτή την αύξηση. Δηλαδή οι καταναλωτές όταν θα έρθουν σε εμάς δεν θα ξαφνιαστούν πολύ σε σχέση με το πέρυσι. Θα το δουν ίσως και πιο οικονομικά κάποια προϊόντα, γιατί έχει αρχίσει η αποσυμπίεση των τιμών. Ναι, εννοείται. Εμείς φροντίζουμε πάντα να έχουμε 2-3 εναλλακτικές, αλλά δεν ρίχνουμε ποτέ το επίπεδο. Δηλαδή, στα καταστήματα Πάπυρος θα έρθεις και θα πάρεις κάτι αξιόλογο, κάτι ποιοτικό και οικονομικό. Αυτή είναι η λογική μας. Εμείς λόγω σχολικής θα φροντίσουμε να υπάρχει ένα σημείο που θα είναι το καλάθι του μαθητή. Ουσιαστικά αυτό που συμβαίνει είναι ότι σε μια επιχείρηση οποιαδήποτε που θέλει να συμμετάσχει στο πρόγραμμα, ας πούμε ότι έχει 10.000 κωδικούς, φροντίζει οι 100 πιο φτηνοί να είναι μέσα σε αυτό το καλάθι. Αυτό είναι, δεν έχει δηλαδή κάτι το, δεν είναι κάτι το διαφορετικό. Μάλιστα. Άρα οι γονείς και τα παιδιά, τουλάχιστον σε εσάς, να μην φοβηθούν για ότι θα συναντήσουν, θα είναι τις ίδιες τις περσινές οι τιμές, θα υπάρχει μια γκάμα προϊόντων. Μέχρι στιγμής τι δείχνουν οι καταναλωτές να προτιμούν, ψάχνουν τις καλές τιμές, τους ενδιαφέρει η ποιότητα, τους μήκη του χρόνου, αυτό που ακούτε συχνά φαντάζομαι. Σε εμάς την τελευταία πενταετία ο καταναλωτής έχει καταλάβει ότι έρχεται στο βιβλιοπωλείο για να πάρει κάτι το οποίο θα είναι ανταγωνιστική τιμή σε καλή ποιότητα. Δηλαδή πλέον έχουν σταματήσει να κάνουν αυτές τις αγορές την τσάντα του 10 ευρώ, γιατί θέλουν να την έχουν και την όχι απλά την επόμενη χρονιά, θέλουν να βγάλουν όλο το σχολείο, όλο το δημοτικό για παράδειγμα. Ναι. Και είναι σημαντικό αυτό και δείχνει και τη διαφορά, αν θέλετε, και ποιότητα των βιβλιοπωλείων που τα γνωρίζουμε με άλλους χώρους που μπορεί να πουλούν και σχολικά. Η απόκληση είναι τεράστια. Πλέον οι καταναλωτές, και χαίρομαι προσωπικά γι' αυτό, έχουν μάθει και έχουν αξιολογήσει από μόνοι τους ότι δεν είναι το ίδιο πράγμα να πας σε ένα βιβλιοπωλείο και να πάρεις μολύβι που πραγματικά ξύνεται και πραγματικά γράφει και να πάει σε κάποιον άλλο χώρο και να πάρει ένα μολύβι που απλά μετά το πρώτο δεκάλεπτο θα το πετάξει. Δηλαδή είναι αυτό που έλεγε ο λαός, το φτηνό σου βγαίνει ακριβό.